Ηλικές ζημιές υπήρξαν σε εμπορικά καταστήματα στην Αλεξανδρούπολη αλλά και στη Σαμοθράκη. Ενώ η ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε και την πόλη της Καβάλας, ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη αλλά και στις περιοχές περιαστικά της πόλης. Με αποτέλεσμα να υπάρξει πανικός, ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι απολάμβαναν τον πρωινό τους καφέ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας. Ήσασταν εδώ, πίνατε καφέ. Ναι, ναι. Και το βάλαμε στα πόδια. Ταρακουνηθήκαμε, πέσαν οι σουβάδες από πάνω, να φέρονται και τα χάλια εκεί. Ας ελπίζουμε ότι ήταν το τελευταίο. Ήταν το 1977, 4 Μαρτίου, ήμουνα στη Ρουμανία. Σεισμό 7,4 Ρίχτερ, καταστροφικό σεισμό. Και τώρα που το νιώθαμε σήμερα, είπαμε... Κάτι παρόμοιο θα ήταν. Πολύ κράτησε. Πρέπει να ήταν 40 δευτερόλεπτα. Πολύ δύσκολο. Εδώ ήμασταν και πέφταν από πάνω τζάμια. Και κουνηθήκαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εκεί καθόμασταν. Λέει Νίκη από την τέντα, από τον Άιλο. Λέω δεν είναι αυτό. Εγώ λέω ο σεισμός πρέπει να γίνεται. Εγώ κουνιέμαι στην καρέκλα. Και όντως και μετά άρχισα να πέφτω μπαμ 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 μπαμ. Ήτανε πολύ δυνατός, δυνατός, αφού ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω, δεν ξέρω από πού ξεκίνησε και έφτασε εδώ, ήταν πάνω σου πολύ δυνατός. Το νιώσαμε καλά. Ο κόσμος τι έλεγε. Ο κόσμος πανικόβλητος, έτρεχε δεξιά, αριστερά. Ταρακούνημα, έφυγε όλος ο κόσμος προς τα έξω, τέτοια πράγματα. Ο κόσμος τώρα καθυστήρισε. Ναι, πάλι έκατσε, ήπιε το καφεδάκι του ήσυχα, ηρέμησε. Από την ισχυρή σεισμική δόνηση, μικρές ζημιές προκλήθηκαν στο κτίριο που στεγάζεται το Λιμεναρχείο Καβάλας, ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας, καθώς επίσης και η τηλεόραση Μακεδονίας Θράκης, η τηλεόραση του Σέντερ. Βρισκόμαστε στον έκτο όροφο, εδώ όπου φιλοξενούνται οι εργαταστάσεις της τηλεόρασης του Σέντερ. Στο συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο βρισκόμαστε, φιλοξενείται το αρχείο ετών του τηλεοπτικού σταθμού, που βλέπετε πραγματικά την εικόνα που καταγράφει ο τηλεοπτικός φακός μετά από αυτήν την σεισμική ισχυρή δόνηση, η οποία σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, βόρεια της Λίμνου.